Καλησπέρα σας. Καταψήφισε το... Όπως ξέρετε, το πρωί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω τηλεφωνικά με όλη την κυπριακή πολιτική ηγεσία. Και είπα μετά ότι η Ευρωζώνη, το Eurogroup, με την απόφαση αυτή έκανε ένα ιστορικό σφάλμα. Τώρα αυτό πρέπει να διορθωθεί, το ταχύτερο. Γιατί πρέπει να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη, πρέπει να προστατευτεί η Κύπρος, πρέπει να αποτραπούν παρενέργειες και εμείς ως Ελλάδα έχουμε διπλό μέγιστο ενδιαφέρον, και εθνικό σε σχέση με την Κύπρο, αλλά και το δικό μας οικονομικό ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να μην φυγεί και η ελληνική οικονομία που τώρα είναι στη φάση της σταθεροποίησής της. Υπάρχουν τις επόμενες μέρες τα περιθώρια που πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο, ώστε να επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο σχήμα υποστήριξης της κυπριακής οικονομίας. Και αυτό για μας είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, όπως είπα και προηγουμένως, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και διεθνοπολιτικό. Δεν δίνουμε καμία οδηγία στον κυπριακό λαό. Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει στους Κύπριους πολίτες τι επιλογή θα κάνουν. Ψάχνουν την καλύτερη επιλογή, την ασφαλέστερη, εντός ευρώ σίγουρα. Αλλά η υποστήριξη δική μας προς την Κύπρο είναι δεδομένη, για λόγους εθνικούς. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα από το Eurogroup? Κοιτάξτε, αντανάκλαση με την τεχνική έννοια του όρου δεν φοβάμαι, διότι υπάρχουν μηχανισμοί στεγανοποίησης. Και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κινήσουμε τους μηχανισμούς αυτούς, και ιδίως σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας φόβος. Οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα δεν θίγονται, αλλά και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό είναι απολύτως θωρακισμένο. Δεν υπάρχει όμως μόνο το τραπεζικό σύστημα, υπάρχει η οικονομία γενικότερα, η πραγματική οικονομία, και υπάρχει και ο συσχετισμός δυνάμεων στη Μεσόγειο, που δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, μπορούν να βρεθούν λύσεις, οι οποίες αφορούν την Κύπρο, η οποία έχει ευελιξία και πολύ μικρά μεγέθη, απόλυτα. Μπορούν να παίξουν στη λύση αυτή και κράτη εκτός Ευρώπης και εκτός Ευρωζώνης, και μπορεί οι λύσεις αυτές να είναι συμβατές με τις στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης, και επίσης για μας ως Ελλάδα να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στον ενιαίο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρεστε στη Ρωσία, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι σε αυτό που καταλαβαίνετε και το οποίο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε από μια οπτική γωνία και εθνική και ευρωπαϊκή. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά με φοβικότητα, αλλά με μια διορατικότητα. Βεβαίως αυτά είναι εφικτά στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, λόγω των πολύ μικρών μεγεθών και λόγω και των προνομιακών σχέσεων που έχει με διάφορες χώρες. Δεν είναι το ίδιο η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερα μεγέθη και δεν έχει αυτή την ευελιξία που έχει η Κύπρος. Ότι η απόφαση του Eurogroup ήταν ένα ιστορικό λάθος, είναι και η άποψη συνολικά της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση όταν εκπροσωπείται μια χώρα μέσα στο Eurogroup επηρεάζεται πάρα πολύ από τους συσχετισμούς και από τις λεπτές αποχρώσεις των συζητήσεων μέσα στο Eurogroup. Όταν κάνουμε μια πολιτική εκτίμηση, η οποία είναι, θα έλεγα, εκ των υστέρων και πιο ελεύθερη, η εκτίμηση είναι αυτή που σας λέω. Για να κάνουμε τοποθετήσεις οι οποίες είναι καθαρές και απλές. Έκανε, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο λάθος η Ευρωζώνη, πιέζοντας τόσο πολύ την Κύπρο και παίρνοντας μια τόσο απόλυτα διατυπωμένη απόφαση σε σχέση με τις καταθέσεις. Το πρόγραμμα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων το συζητήσατε. Αυτό τώρα είναι άλλη τάξεως. Αυτό είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Το μεγάλο θέμα είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Τρόικα και να γίνει η εκταμείευση, γιατί πρέπει το διεθνές κλίμα και το εσωτερικό κλίμα να διατηρηθεί αλόβητο, να μην φυγεί. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε το κλίμα, γιατί η εικόνα για την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι καλύτερη από ό,τι είναι στο εσωτερικό. Και η εικόνα στο εσωτερικό ψυχολογικά μπορεί να επηρεάσει θετικά τα πραγματικά μεγέθη, δηλαδή κυρίως τις επιχειρήσεις και την ανεργία. Άρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και να κλείσουμε το θέμα αυτό. Όμως τώρα προέχει το στρατηγικό πλαίσιο μες το οποίο κινούμαστε, και αυτό επηρεάζεται από την Κύπρο. Όχι για μας, για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η κινητικότητα περιλαμβάνεται στο να επιμένετε. Τα θέματα, όπως είπα προχθές στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε υπέρ των μεταρρυθμιστικών τομών στη δημόσια διοίκηση. Και όλη η ελληνική κοινωνία. Δεν θέλει κανείς συντεχνιακές αγκυλώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αξιολόγηση, κινητικότητα, αξιοποίηση του προσωπικού, και βεβαίως θα αποχωρήσουν, εάν χρειαστεί να αποχωρήσουν, αυτοί οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι. Δεν πρέπει αυτό να θεωρείται ταμπού, και κανείς υπάλληλος που είναι
καλό στη δουλειά του, εχέφρον, νομιμόφρον, δεν πρέπει να φοβάται. Μιλάμε για την συντριπτικότατη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων. Υπάρχει θέμα εφαρμογής της αρχής της νομιμότητας, όπως ούτως ή άλλως θα έπρεπε να συμβαίνει σε μια χώρα η οποία είναι πολιτισμένη και θεσμικά ευρωπαϊκή. Γι' αυτό μιλάμε. Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναπτυξιακό μέτρο μεγάλης εμβέλειας. Διότι αν δεν έχεις δημόσια διοίκηση, δεν έχεις μοχλό ανάπτυξης. Αν δεν έχεις ανάπτυξη, δεν έχεις απασχόληση. Το μεγάλο θέμα της χώρας είναι να κρατηθούν οι επιχειρήσεις όρθιες και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Να προστατευθούν οι υφιστάμενες θέσεις και να δημιουργηθούν προσωρινές για αυτούς που είναι σε απόλυτη ανεργία. Ένα λοιπόν στοιχείο που συζητήσαμε και που θέλω να πω, γιατί αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό, είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την απασχόληση και την ενεργία που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στήριξη 500.000 υφισταμένων θέσεων εργασίας που μπορεί να κλονιστούν μέσα στην πραγματική οικονομία και δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας για απόλυτα άνεργους, που είναι 400.000 οικογένειες. Υπάρχουν οι πόροι και είπαμε αυτό κατά προτεραιότητα αν το δουν τα Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας, σε συνεργασία φυσικά και με εμάς. Να επιστρέψουμε όμως στο κυπριακό πρόβλημα, στην Κυπριακή.